Όλοι μαζί είναι πάντα. Το μεγάλο μπράβο. Ευχαριστώ. Όλοι μαζί, σαν προεκλογικό σύνθημα, ακούστηκε Πασχάλη. Και επειδή έτσι διανύουμε και μια προεκλογική περίοδο, και ο Γιώργος ορίστε έτσι πάντα ασχολήθηκε έντονα με το πολιτικό στοιχείο, με τις πολιτικές εκλογικές αναμετρήσεις, αλλά ταυτόχρονα είχε μεταφράσει το 1900 τις Νεφέλες του Αριστοφάνη, έργο το οποίο παίχτηκε και στο Δημοτικό Θέατρο Αθηνών εκείνη τη χρονιά. Εδώ μαζί μας είναι ένα ζευγάρι για να μας μιλήσει για ένα τέτοιο θεατρικό απόσπασμα από ένα άλλο κομμάτι που έχει να κάνει με εκλογές. Ένα χειροκρότημα, ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης και η Μπέτη Μαγκύρα. Καλώς τους. Καλησπέρα και από εμάς. Καλησπέρα. Βουλευτικό παλάτι και τόσο δεσποινίδων χεράκια τρύπερα. Τηλερωμένοι σφίγγουν χερούκλα του χωριάτι και στο χαλί πατούνε ποδάρια βρωμερά. Μην κάθεστε απ' έξω στη σάλα μας όριστε, μη στέκεστε ολόρθος στον καναπέ καθίστε. Μη κάθεστε απ' έξω στη σάλα μας όριστε, μη στέκεστε ολόρθος στον καναπέ καθίστε. Τι κάνει ο κουμπάρος, ρωτούνε στα σαλόνια, μα έξαφνα τους λένε οι φίλοι του σκοριάτες, πως ο φτωχός κουμπάρος εδώ και τρία χρόνια τον ύπνο το δικαίω στα μνήματα κοιμάται. Καλέ αλήθεια λέτε πως πέθανε ο καημένος, μα τι χρυσός κουμπάρος και να είναι πεθαμένος. Καλέ αλήθεια λέτε πως πέθανε ο καημένος, μα τι χρυσός κουμπάρος και να είναι πεθαμένος. Τι κάνει η κουμπάρα, ο ψυχογιός τι κάνει? Και ο Κωνσταντής ο Βλάβης δουλεύει με το καρό. Αμή, κι αυτός ο μαύρος κοντεύει να πεθάνει και γρήγορα θα πάει να έβρει τον κουμπάρο. Μωρέ, κι αυτός πεθαίνει, μου έρχεται να σκάσω. Ακούσε εκεί δύο ψήφους εις το χωριό να χάσω. Οι υποψήφοι μας με τόση προθυμία για μας τους εκλογίστους φροντίζουν να μάθουν. Ποπό και ανερχόταν καμιά επιδημία, τι συμφορά μεγάλη θέλανε να πάθουν. Να χάσουν τόσους ψήφους σε τούτη τη στιγμή, τι θάνατος για τούτους και πόση στεναγμή. Άμα βασιλέψει της εκλογής ημέρα και δούμε τους καινούριους αντιπροσώπους τότε, πηγαίνετε αν θέτε στα θύμαρα κι αμπέρα να αναπαυθείτε λίγο καλή μου συμπιπότε. Ούτε λεπτό για ένα θα ξύνει η ζωή σας και ούτε θα σας κλαίει ο νέος βουλευτής σας. Ούτε λεπτό για ένα θα ξύνει η ζωή σας και ούτε θα σας κλαίει. Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Μπέτη Μαγκύρα, την οποία θα τη ξαναδούμε σε λίγο στο κύριο ρόλο της. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Θα έρθει κοντά.